Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ να μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταίς. Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να συμπεράξει την ημέρα, έρχεται τη νύχτα. Επιτρέπει καμιά φορά και ο Θεός να μας πειράξει στον ύπνο, για να δούμε ότι δεν πέθανε ακόμη ο παλιός άνθρωπος. Άλλες φορές πάλι ο εχθρός πλησιάζει τον άνθρωπο στον ύπνο του και του παρουσιάζει διάφορα όνειρα. Για να στενοχωρηθεί όταν ξυπνήσει. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία. Να κάνεις το σταυρό σου, να σταυρώνεις το μαξιλάρι. Να βάζεις και το σταυρό και κανένα δυο εικόνες επάνω στο μαξιλάρι και να λες την ευχή μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όσο δίνει σημασία, άλλο τόσο θα έρχεται ο εχθρός να σε πειράζει. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους μικρούς. Και στα μικρά παιδιά ακόμη, παρόλο που είναι αγγελούδια, ο εχθρός πηγαίνει και τα φοβερίζει. Όταν κοιμούνται, κοιτινάζονται με αγωνία, τρέχουν φοβισμένα και με κλάματα στην αγκαλιά της μητέρας. Άλλοτε πάλι τα πλησιάζουν οι άγγελοι και γελούν μέσα στον ύπνο τους από χαρά ή ξυπνάνε από τη μεγάλη τους χαρά. Επομένως, τα όνειρα που φέρνει ο πειρασμός είναι μια εξωτερική επίδραση του εχθρού στον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται. Και όταν γέροντα νιώθεις ένα πλάκωμα την ώρα που κοιμάσαι, μερικές φορές αυτό οφείλεται σε μια αγωνιώδη κατάσταση που ζει κανείς μέσα στην ημέρα. Ή σε διάφορους φόβους, σε διάφορες υποψίες. Φυσικά όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει το ταγκαλάκι, να κάνει κάποιον συνδυασμό και να ζαλίσει τον άνθρωπο. Πολλές φορές είναι τόσο ελαφρός ο ύπνος που νομίζει κανείς ότι είναι ξυπνητός και ότι προσεύχεται. Για να φύγει αυτό το πλάκωμα από το οποίο του κρατιέται ακόμη και αναπνοή. Μια φορά μάλιστα ο διάβολος μπορεί να πάρει τη μορφή ενός ανθρώπου ή ενός Αγίου και να παρουσιαστεί στον ύπνο κάποιου. Κάποτε παρουσιάστηκε σε έναν άρρωστο στον ύπνο του με τη μορφή του Αγίου Αρσενίου και του είπε: «Είμαι ο Άγιος Αρσένιος, ήρθα να σου πω ότι θα πεθάνεις. Τ' ακούς, θα πεθάνεις». Τρόμαξε ο άνθρωπος. Ποτέ ένας Άγιος δεν μιλάει έτσι σε έναν άρρωστο. Και αν τυχόν είναι να πεθάνει ο άρρωστος και παρουσιαστεί ένας Άγιος,
να τον πληροφορήσει για τον θάνατό του, θα του πει με καλό τρόπο. Επειδή ήδη ο Θεός που ταλαιπωρείσαι, γι' αυτό θα σε πάρει από αυτόν τον κόσμο. Κοίταξε να ετοιμαστείς. Δεν θα του πει, τ' ακούς, θα πεθάνεις. Και όταν γέροντα φωνάζει κανείς τον ύπνο του, καλύτερα, ξυπνάει. Πολλά όνειρα είναι της αγωνίας. Όταν ο άνθρωπος έχει αγωνία ή είναι κουρασμένος, παλεύουν αυτά μέσα του και τα βλέπει σε όνειρα. Εγώ πολλές φορές, όταν την ημέρα αντιμετωπίζω διάφορα προβλήματα των ανθρώπων, αδικίες που συμβαίνουν, ύστερα στον ύπνο μου μαλώνω με τον άλλον. Βρέα Θεόφοβε, φωνάζω, ανέστητος είσαι, και με τις φωνές που βάζω ξυπνά. Γέροντα, από τα όνειρα μπορεί κανείς να προβλέψει κάτι που θα του συμβεί? Όχι, μη δίνετε σημασία στα όνειρα, είτε ευχάριστα είναι τα όνειρα είτε δυσάρεστα. Δεν πρέπει να τα πιστεύει κανείς, γιατί υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Τα 95% από τα όνειρα είναι απατηλά. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε να μην τα δίνουν σημασία. Πολύ λίγα όνειρα είναι από τον Θεό, αλλά και αυτά, για να τα ερμηνεύσει κανείς, πρέπει να έχει καθαρότητα και άλλες προϋποθέσεις, όπως ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ που είχαν χαρίσματα από τον Θεό. Θα σου πω, είπε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα, και τι όνειρο είδες και τι σημαίνει. Αλλά σε τι κατάσταση είχε φτάσει? Ήταν μέσα στα λιοντάρια, παρόλο που ήταν νηστικά, δεν τον πείραζαν. Του πήγε ο Αβακού φαγητό και εκείνος είπε, με θυμήθηκε ο Θεός. Αν δεν θυμόταν ο Θεός τον προφήτη Δανιήλ, ποιο θα θυμόταν? Γέροντα, μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν όνειρα. Καλύτερα που δεν βλέπουν. Δεν ξοδεύουν ούτε εισιτήρια ούτε βενζίνη. Στα όνειρα, σε ένα λεπτό βλέπεις κάτι που στην πραγματικότητα διαρκούσε ώρες, μέρες, γιατί καταργείται ο χρόνος. Να, από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς το ψαλμικό. Χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως η ημέρα η εχθές ή της διήλθε. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.